Καταρχάς, δεν είναι να περάσει, νομίζω, έτσι. Πρέπει και εισηγητικά στον τρόπο που θα κλείσει ο Δήμαρχος. Κλείνει εμποδίζοντάς μας εμάς να δευτερολογήσουμε πάνω στα αυτά που λέει. Δεν μπορεί να περάσει έτσι η μεγάλη υπόθεση της έπρακτης αλληλεγγύης που πρέπει να εκφραστεί στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Με κάθε μέσο και τρόπο και με διάρκεια. Γιατί μιλάμε για τρομακτικές συνέπειες, ασύλληπτες για τα τελευταίες, για τις τελευταίες δεκαετίες και τόσο κοντά μας. Και φυσικά μιλάμε για μια κατάσταση, η έκφραση που ήδη έχει δυναμώσει από το λαό μας, δεν μπορεί να μπαίνει, η έκφραση αλληλεγγύης δεν μπορεί να μπαίνει κάτω από σπόνσορες. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η ΚΕΔΕ και ο Δήμος της Αθήνας να συμπράττουν με ένα κανάλι από τα πολλά ιδιωτικά κανάλια και να κάνουμε τη γλάστρα του Sky όλοι μαζί μπορούμε. Αλληλεγγύη χωρίς σπόνσορες, χωρίς χορηγούς. Αλληλεγγύη με τον Ερυθρό Σταυρό, με τους κρατικούς φορείς οι οποίοι μεσολαβούν απέναντι σε μια άλλη κυβέρνηση. Το λέω γιατί αυτή ήταν πολύ σωστά. Αν διαφωνεί ο Δήμος της Αθήνας, ωραία. Άρα διαφωνείτε με την ενέργεια της ΚΕΔΕ. Τελεία. Τελεία. Συμφωνούμε και εμείς λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε χορηγούς. Αντίθετα, πρέπει να δούμε πώς θα διευρυνθεί και να έρθει και σαν συζήτηση εντός ημερησίας. Πώς θα μπορεί να συμπράξει ο Δήμος, οι λειτουργίες του, αλλά και ο λαός της Αθήνας σε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί αλληλεγγύη, η οποία δεν μπορεί να μην φτάνει και στο λαό της Συρίας λόγω του απαράδεκτου εμπάρκο που συνεχίζεται. Απ' την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε και τα δικά μας. Το συζητούσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το υποτίθεται σχέδιο πώς θα αντιμετωπίσει η Αθήνα τις συνέπειες ενός σεισμού. Και διαβάζουμε πράγματα τα οποία θυμάστε, τα συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρία. Καταβλισμός 3.000 με 2 βρύσες και 4 τουαλέτες. Με κακό φωτισμό σε πάρκα, σε εκείνο στο άλλο. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να εξυγχρονίσετε λίγο, επειδή είστε και των εξυγχρονισμών, την προσέγγιση, τη ματιά στις συνέπειες, αλλά και στην πρόληψη. Εντάξει, τα σχολεία όλα τα πέρασαν στην πρώτη, από το 99, στον πρώτο έλεγχο. Όμως, οι πολυκατοικίες της Αθήνας και ειδικά αυτές που είναι ως το 70, πρέπει να ελεγχθούν. Και θα λέγαμε, καλό είναι το πρόγραμμα, το στηρίξαμε, να ανακαινήσουμε τα κτίρια, να ανακαινήσουμε προσώψεις πολυκατοικιών, νεοκλασικών κλπ. Αλλά μήπως χρειάζεται ένα πρόγραμμα και με την περιφέρεια και με άλλους φορείς για να επιθεωρήσουμε τα θεμέλια, τα προβλήματα από την υγρασία, την τροτότητα κτηρίων, για να προλάβουμε. Όπως επίσης και να δοθεί μια απάντηση, ένα σχέδιο, κάτι, σε κάποια τετραετία πρέπει να γίνει και αυτό. Για τα 1.200 έως 2.400, οι αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με αυτόν που καταγράφει, των εγκατελειμμένων κτηρίων στα όρια του Δήμου της Αθήνας, τα οποία αποτελούν κίνδυνο, κυριολεκτικά. Δεύτερο θέμα. Ξέρετε, με αφορμή την επίσκεψη της Πρόεδρου της Δημοκρατίας στις πιάτσες της Αθήνας, εμείς παρεμβήκαμε θεωρώντας ότι εντάξει, και δεν θα αμφισβητήσουμε την ευαισθησία κανενός και βεβαίως και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι μια κανονικότητα αυτή την οποία επισκεπτόμαστε και με την οποία πρέπει να μάθουμε, να συνηθίσουμε, να ζούμε. Δεν είναι κάτι σαν ατραξιόν της κοινωνικής μας ευαισθησίας. Εδώ είναι αυτή, εκεί είναι η άλλη, εδώ είναι η παράλληλη και οι πιάτσες μετατοπίζονται. Και πρέπει ο Αθηναίος να συνηθίσει να ζει με αυτά.
Δεν είναι εικόνα κανονικότητας αυτή στην πόλη. Άλλη μια χαμένη τετραετία στο θέμα των ναρκωτικών, πιάτσες οι οποίες μεγαλώνουν, πιάτσες οι οποίες γίνονται ακόμα πιο απάνθρωπες για τους ανθρώπους που ζουν στην εξάρτηση και πολλά ακούσαμε για τους ΧΕΧ. Δεν θα μπω εδώ αναλυτικά, αλλά πρέπει να κάνετε και έναν απολογισμό ένα χρόνο μετά. Πόσους θανάτους γλιτώσαμε, για παράδειγμα. Ή γιατί από το ενέσιμη χώρο για ενέσιμη χρήση έγινε χώρος για όλων των ειδών των χρήσεων. Για όλων των ειδών των χρήσεων, όχι έχει στους κράτους. Είναι ζητήματα τα οποία σε συνδυασμό με την ασυλία των αρκεμπόρων, οι οποίοι στις πιάτσες, σε συγκεκριμένες ώρες, σε συγκεκριμένους χρόνους, με συγκεκριμένους πελατολόγιο, πουλάν κανονικά και μάλιστα λίγα μέτρα και από αστυνομικά τμήματα. Το γνωστό αστυνομικό τμήμα της Ομονίας. Αν δεν είναι αυτό ασυλία, τι είναι? Εκτός, αν πρέπει να πιστέψουμε ότι στην Ελλάδα που παρακολουθούνται οι πάντες και κανείς δεν εξαιρείται, δεν μπορούν να εντοπίσουν τα κυκλώματα των ναρκωτικών, τους ναρκεμπόρους και το τεράστιο χρήμα που σε βάρος ανθρώπινων ζώων παίζεται. Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσετε επιτέλους πότε θα συζητηθεί το θέμα που σας έχει έρθει με 1.100 υπογραφές κατοίκων αυτής της πόλης και προφανώς και αρκετών ψηφοφόρων σας για τα ζητήματα που έχει βάλει ο Σύλλογος της Αναγέννησης. Για τα οικόπεδα και τις χρήσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί. Για το Κοροκούλι, για το Βότρης, για τα δύο νέα νηπιαγωγεία, για όλα αυτά τα οποία, ξαναλέω, τα έχουμε συζητήσει στην πρώτη συνεδρίαση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Πότε θα μπει θέμα? Και τελειώνω. Ξέρετε, αυτή η γαλέρα, οι εργασιακές συνθήκες γαλέρας και ειδικά η μίσθωση έργου, μάλιστα φέρνεται καινούργιο διαγωνισμό για νέες προσλήψεις με μίσθωση έργου και μάλιστα και με μοριοδοτήσεις τις γνωστές συνεντευξούλες. Το έχετε θέμα μετά, θα τα πούμε και τότε. Αλλά οι επιπτώσεις των εργαζόμενων που δουλεύουν με μίσθωση έργου τους αφήνουν ακάλυπτους όταν πάθουν κάτι. Και έχουμε εργαζόμενοι του ΚΙΑΔΑ, η οποία έσπασε το πόδι της και επειδή δεν καλύπτει πάνω από ένα μήνα που καλύπτει ο ΑΕ, είναι 29 μέρες απλήρωτη η γυναίκα. Κάτι πρέπει να γίνει και να βρούμε και παραθυράκια. Εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτές οι εργασιακές σχέσεις της γαλέρας έχουν και κόστος στην καθημερινότητα και στο εισόδημα των εργαζομένων.